Κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας και σήμερα πολλές εξελίξεις, πάρα πολλά γεγονότα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο λόγω της προεκλογικής περίοδου και φαίνεται ότι θα διανύσουμε μία προεκλογική περίοδο με πολλές εντάσεις, μία διελκυστίνδα αντιθέσεων και βέβαια σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει τους υποψηφίους της Ευρωβουλής. Να σημειώσουμε ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβραμόπουλος, παρέδωσε στον Πρωθυπουργό 31 θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και φαίνεται ότι εκεί η πρόταση είναι 150 έως 200 βουλευτές, μακάρι και να συμβεί. Υπάρχει και μια πρόταση για γερουσία, 50 γερουσιαστών, οι οποίοι θα ελέγχουν το κοινοβούλιο. Όλα αυτά λοιπόν μακάρι να συμβούν και πάω κατευθείαν στις ειδήσεις και τα γεγονότα, καθώς αυτό το επίδομα το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να υλοποιείται, φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου αρχίζει και λιένει τις όποιες αντιδράσεις υπήρχαν σε ό,τι αφορά μερικά άδικα σημεία του. Να σημειώσω επίσης ότι έχουμε τι. Έχουμε διεύρυνση των κριτηρίων αυτού του επιδόματος. Έχουμε το μεσοπρόθεσμο να δούμε τι θα μας φέρει, διότι έχει μείωση δαπανών του κράτους, αλλά εμπεριέχει και κάποια στοιχεία που λένε τι, ότι πρέπει να παραμείνει η ίδια φορολογική πολιτική, να μην χαλαρώσει δηλαδή ο εισπρακτικός μηχανισμός του κράτους. Έχουμε αυτό το απίστευτο που συνέβη στο ελληνικό. Σε λίγο θα έχουμε και τον αντιδήμαρχο του ελληνικού και βέβαια αλλαγές στο ασφαλιστικό, αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και μέσα σε όλα μια καλή χρηστική είδηση, φίλες και φίλοι. 35.000 παιδιά ανέργων μέσω ΟΑΕΔ θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Οι καλεσμένοι μας. Ξεκινώ από την φίλη της παρέας, είναι η Αναστασία Νικολοπούλου. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ένωση για την πατρίδα και το λαό. Mm-hmm. Έτσι, είστε η σύζυγος του κ. Νικολόπουλου. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ, υποψήφια ευρωβουλευτής. Μαζί μας ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κ. Βλαχογιάννης, είναι βουλευτής Καρδίτσας. Τρικάλων. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολλά, είστε με τον Ταμήλο μαζί. Αντίπαλοι, Μαζί, φίλοι. Φίλοι, αλλά αντίπαλοι, με τον Ταμήλο. Έτσι, αρπάχτηκε χθες με την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Είναι μαζί μας ο κ. Πετράκος, βουλευτής Μεσσηνίας. Καλώς ήρθατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια πολλά. Και περιμένω τον κύριο Σγουρίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Πριν απ' όλα, να πάω στον οικονομολόγο της παρέας. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι ο κύριος Χατζηγεωργίου. Κύριε Χατζηγεωργίου. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Επειδή το επίδομα είναι το κορυφαίο οικονομικό θέμα που συζητιέται. Γιατί έχει άμεση σχέση με τον πολίτη. Αρχίζουν να διορθώνονται τα λάθη. Από πλευράς αρχίζει η κυβέρνηση να βλέπει κάποιες ατέλειες που υπήρχαν και λέει ότι μετά την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυτοί που δεν το πήραν θα το πάρουν. Είναι εδώ η κυρία Νικολοπούλη, η οποία είναι και πολύτεκνη παράλληλα, έχει 4 παιδιά. Είναι οι βουλευτές οι οποίοι συμμετέχουν σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες? Το πρόβλημα με το κοινωνικό μέρισμα είναι ότι ακόμα δεν φαίνεται να επιλύεται το θέμα που έχει προκύψει με το τεκμαρτό εισόδημα. Ναι. Που μέσω του τεκμαρτού εισοδήματος χάνεται το επίδομα. Όπως επίσης δεν αλλάζει κάτι με τους φιλοξενούμενους. Όσοι δηλώνουν φιλοξενούμενοι εξακολουθούν να μην μπορούν να πάρουν το επίδομα. Σωστό. Και ένα μεγάλο πρόβλημα ακόμα. Από το πρωί προσπαθούμε να κάνουμε αιτήσεις και το τάξη δυστυχώς δεν λειτουργεί. Έπεσε λόγω ρεύματος. Μείναμε από ρεύμα, Νίκο Υποφάντη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι. Έχει. Μείναμε από ρεύμα. Δεν ξέρω αν δεν δούλεψαν οι γεννήτριες, αν δεν είχαν βενζίνη για τις γεννήτριες, αλλά το ζήτημα είναι ότι μπλόκαρε και πάλι το σύστημα. Δεν είναι η πρώτη φορά, Γιώργο, το έχουμε ξαναζήσει πόσες φορές. Να ξέρετε ότι όπως μας είπε η κυρία Μπέκου, την οποία θα δούμε αμέσως τώρα, την είχαμε φιλοξενήσει το Σαββατοκυριακό, μπορεί ο κάθε υποψήφιος για το επίδομα να επιχειρήσει 5 φορές. Μην το κάνετε σε μια μέρα ή θα χάσετε και τις 5 περιπτώσεις. Έτσι. Κάντε το. Είναι σαν τα πέναλτι. Μέρα παραμέρα ή κάθε 2 μέρες. Γιατί αυτό? Γιατί δέχεται το Υπουργείο Οικονομικών ότι κάποια λάθη, και είναι λογικό όταν ένα επίδομα δίνεται για πρώτη φορά, να υπάρχουν παραλήψεις, να υπάρχουν λάθη, να υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είχαν σκεφτεί, όπως για παράδειγμα να μπορεί να πηγαίνει κάποιος στα ΚΕΠ της περιοχής.
Έτσι. Να κάνει την αίτηση. Σωστό. Ακριβώς. Κυρίως για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε την πρόσβαση σε λογιστή, σωστό, αλλά ούτε και τη δυνατότητα να μπορέσουν να πάνε σε έναν πολίτη λοιπόν, να κάνουν μόνο την αίτηση. Πάμε στις διευκρινήσεις της αρμόδιας Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και μετά θα πάμε και στο θέμα του ασφαλιστικού, το οποίο είναι τεράστιο, είναι μπροστά μας. Είναι μπροστά μας το ασφαλιστικό. Έτσι. Διότι ξέρετε τι μέλη γενέστε. Και θα το εξηγήσουμε στον κόσμο. Πάμε στην κυρία Μπέκου για να συνεργαστούμε σιγά σιγά, να είμαστε όλοι στον αέρα, για να εξηγήσουμε στον κόσμο τα πώς και τα γιατί. Το πιο αλλά σημαντικό δεν... που είπατε σήμερα είναι επιχειρήστε πέντε φορές για το επίδομα. Όχι, επιχειρήστε εννοώ μέχρι να ολοκληρώσετε την σωστή σας αίτηση. Γιατί μπορεί να γίνει ένα λάθος, να μην ξέρετε κάποια στοιχεία. Σωστό. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Για να γίνει η αίτηση, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει γίνει δήλωση τον προηγούμενο χρόνο. Είναι η πρώτη προϋπόθεση. Είναι έχει... εισοδήματα λοιπόν, του 12. Γίνει, βέβαια. Αν ναι, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Το 12 βγαίνουν οι υπουργάρες του 12 και λέγανε όσοι είστε κάτω από τα 10.000 ευρώ, τα 12 που ήταν τότε, το αφορολόγητο, μην υποβάλλετε φορολογική δήλωση, γιατί θα είναι μηδενική. Συγγνώμη. Και όταν λέγαμε υποβάλλετε δήλωση για να έχετε τι. Από το οικονομικό έτος 2013, όπως ξέρετε, ήταν υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης, ακόμα και με μηδενικό εισόδημα. Ναι, τότε λέγανε. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2013, ναι, χρειάστηκαν εξάλλου και για τα οικογενειακά επιδόματα που ήταν και ένας πολύ καλός θεσμός και πήγε και καλά. Η πρώτη προϋπόθεση λοιπόν είναι αυτή. Η δεύτερη είναι με τον κωδικό που έχουν να ανοίξουν και να βρουν την αίτηση η οποία είναι απλή, που πρέπει να συμπληρώσουν τρία βασικά στοιχεία. Ο επικεφαλής της οικογένειας, έτσι, θα πρέπει να συμπληρώσει την κατοικία του και το λογαριασμό. Αυτά που έχουμε πει, δηλαδή, το ΆΜΚΑ, το αφημί του, έτσι, και από εκεί και πέρα, ας πούμε, την σύζυγο, τα παιδιά, τον εκπαιδευόμενο, άλλους που φιλοξενεί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε πλήθος θεμάτων, αγαπητοί κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Νικολοπούλου, να σταθούμε στα τεχνοκρατικά πρώτα και μετά να πούμε πολλά, γιατί μου είπατε, κυρία Νικολοπούλου, ότι πολλοί κόσμος κάνει αίτηση και τον πετάει απ' έξω. Βεβαίως. Λόγω φιλοξενίας κλπ. Κύριε Χατζηγεωργίου, πείτε αυτό που ζείτε κάθε μέρα όταν έρχεται ο πολίτης και σας λέει, αγαπητέ κύριε Χατζηγεωργίου, βάλε με να δω αν παίρνω αυτό το επίδομα. Αυτό που ζω καθημερινά είναι ότι οι πολίτες πραγματικά το έχουν ανάγκη. Είναι άπειρα τα τηλεφωνήματα και οι προσελεύσεις στο γραφείο πολιτών που ενδιαφέρονται για το επίδομα αυτό. Δυστυχώς, όσοι το 12 είχαν εισοδήματα, όπως είναι οι άνεργοι που προέκυψαν το 13, κάνουμε την αίτηση και δυστυχώς τη βγάζει απορριπτική γιατί βρίσκει τα εισοδήματα του 12. Όπως ακούσαμε την κυρία Μπέκου, θα γίνει η εκαθάριση αυτή μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης των φετινών δηλώσεων. Άρα, μιλάμε ότι αυτοί, ακόμα και αν είναι δικαιούχοι γιατί δεν έχουν εισόδημα και είναι μακροχρόνια άνεργοι, θα το μάθουν μετά τις 36. Ακριβώς. Πιέσαμε με τον Νίκο τον Υποφάντη να κινηθούν σε επανεξέταση. Ακούστε. Είναι θα σωστό. Πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα όμως, όχι μετά τη συμπλήρωση όλων των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, να δούμε τι λέει. Δεν μπορεί να το κάνει όμως αυτό, τεχνικά δεν γίνεται. Αυτό μας λένε από το Υπουργείο. Για να δούμε τι λέει η κυρία Μπέκου. Θα σας πω κάτι. Σε αυτόν τον κόσμο, μόνο ανάσταση νεκρών δεν γίνεται. Ακριβώς. Και στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τέλος. Έτσι και στην οικονομία δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιληθούν. Στην τεχνολογία όμως, Γιώργο, υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να προσαρμόσουν το σύστημα στο τάξη τώρα για να. Ναι, αλλά δεν βάλανε τα κουτάκια. Βάλανε στη χείρα να γράφει άγαμη. Βάλανε! Ενώ μπορούσαν αντί για τρία κουτάκια, βάλτε τέσσερα. Δηλαδή βάζουν τώρα σε μια χείρα, σου λέει, μα ήμουν εγώ παντρεμένη 40 χρόνια να βάλω άγαμη. Θα μπορεί να το τσεκάρουν πολύ εύκολα αν είναι κάποιος άνεργος. Έτσι, μπράβο. Άνεργος από το ΆΜΚΑ. Πάμε στις διορθώσεις και να πω και κάτι άλλο. Η εφορία ξέρει τι φάγαμε χθες, τι ήπιαμε χθες το μεσημέρι, τι ώρα ξυπνήσαμε, τι θα φάμε αύριο. Λιτότητα υπάρχει. Οπότε, αφού τα ξέρουν όλα, γιατί θα λεμπορούν τον κόσμο. Πάμε. Ακριβώς. Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αυτή τη περίοδου, ναι, θα υπάρξει επανεξέταση ως προς τους συγκεκριμένους. Άρα, διάβασα ένα λεπτό. Την συγκεκριμένη διάταξη. Ένα λεπτό. Επίσης, ποιο είναι το όριο. Ένα λεπτό. Είδηση, παιδιά, ένα λεπτό. Διότι είπε κάτι σημαντικό. Το διάβασα. Μετά, μισό. Σας μετά το διάβασα. Την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, όσοι έχουν αδικηθεί
μπορούν να υποβάλουν ένσταση. Όχι όσοι έχουν αδικηθεί. Τι? Μιλώ για τους μακροχρόνια άνεργους. Ναι. Ξαναδιαβάζω. Ειδικά οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι 1η Μαρτίου του 2014 στον Οργανισμό Εργατικού Δυναμικού των ΟΕΔ δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κανένα ατομικό εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας, μισθό ή ημερομίσθιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία. Γιατί δεν το κάνατε τώρα να μην υπάρχει διότι αυτή η αδικία? Δεν έχουμε, κύριε Αυτιά, δεν έχουμε τα απόλυτα δεδομένα. Μάλιστα. Την πραγματική δηλαδή κατάσταση των ανέργων. Σωστό. Θέλω να... Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι αδικίες, και να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Νικολοπούλου, και θα πάρουν θέση και οι βουλευτές σε λίγο. Μπορεί να βγει κάλλιστα το Υπουργείο Οικονομικών και να πει: το δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης, δεν είναι ευαγγελική ρίση, είναι το διατάφτα. Δηλαδή, όσοι έχουν αδικηθεί, ελάτε να δούμε την αδικία. Δεν είναι σωστό αυτό, κυρία Νικολοπούλου? Κύριε Αυτιά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι καταρχήν ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη, δεν θα ήθελε τα επιδόματα φιλανθρωπίας. Ο ελληνικός λαός θα ήθελε τη ζωή που του πήρανε πίσω. Ξεκινάμε από αυτό. Επειδή όμως την έχουν πάρει και θέλει δρόμο για να την ξανακερδίσει, αυτά τα επιδόματα είναι γεγονός ότι είναι επιδόματα προεκλογικού χαρακτήρα. Αυτό είναι το πολιτικό σκέλος. Εγώ θέλω το εξής από εσάς. Οι αδικίες οι οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν και υπάρχουν, πρέπει να διορθωθούν, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα σας πω πώς συμβαίνει και με τα πολιτικά και με όλα τα... Το ξέρετε καλά. Και με όλα τα επιδόματα. Πάντα βάζουν αδικίες, βάζουν συμπληγάδες, βάζουν εμπόδια ώστε να περιορίζεται σημαντικά και να ελοχιστοποιείται ο αριθμός των δικαιούχων. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από το τεκμαρτό εισόδημα και από το εισόδημα που υπήρχε το 2013. Και σκεπτόμενος τώρα, αν κάποιος είναι μακροχρόνια άνεργος και απολύθηκε το Γενάρη του 2013 και πήρε αποζημίωση 6.050, αυτό το πετάει απ' έξω. Ναι, αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία είναι τραγικά. Έτσι. Αυτά όμως τα λέμε, προσέξτε, λένε μερικοί, γιατί τα λέτε? Μου έλεγε προχθές ένας βουλευτής, γιατί τα λες αυτά? Μα δεν θα το πω να το εξηγήσω, ότι αποζημιώθηκε λόγω... Τον απέλησαν τον άνθρωπο και πήρε 6%. Δήλωσε το χάνει αυτή το επίδομα. Την αποζημίωση. Το πετάει απ' έξω. Λοιπόν, ήρθε και ο κύριος Γουρίδης, γιατί θα γίνει μια ωραία κουβέντα. Θα πάρουν το λόγο είναι οι βουλευτές μας. Είναι δυνατόν η αποζημίωση από την απόλυση ή η φιλοξενία, θα πάμε κύριε, τώρα Αυτιά, Πετράκο, περίμενε. Να θεωρείται περίμενε. Κριτήριο και να μην παίρνει ο άλλος το γιατί επίδομα. Γιατί βιάζεσαι? Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλα μας τα θέματα. Νίκο Υποφάντη, παραμένεις. Όλοι εδώ, μη φύγει κανείς. Εξηγούμε τα πάντα με το μεγάλο αυτό θέμα, συν τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται. Όλα δείχνουν ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι το μεσοπρόθεσμο, θα είναι ανακοινώσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα επιτρέπει να μειωθεί ο ρυθμός των βουλευτών, αμάν και πότε, όπως επίσης να δικάζονται όπως οι πολίτες. Στεκόμαστε στο επίδομα, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλώς ήρθατε, κύριε Σγουρίδη, με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ο κύριος Σγουρίδης, η κυρία Νικολοπούλου με την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό. Πολύδωρας, μακρόσυρτος ο τίτλος, Πολύδωρας Ζώης, έτσι κλπ. Νικολόπουλος, ο κύριος Βλαχογιάννης από τη Νέα Δημοκρατία εδώ, ο κύριος Πετράκος με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλαχογιάννης και Πετράκος στις εθνικές εκλογές θα χρειαστούν την ψήφο σας. Λέγαμε λοιπόν, Νίκο Υποφάντη και κύριε Χατζηγεωργίου, ότι υποχρεωτικά πρέπει αυτές οι αδικίες οι οποίες εμφανίστηκαν η θελημένα ή αθέλητα να λιανθούν, διότι απολύθηκε κάποιος το 2013. Ακριβώς. Και πήρε 6% ποσό αποζημίωσης και το έβαλε στη φορολογική του δήλωση για να το έχει τεκμήριο την επόμενη χρονιά. Είναι υποχρεωμένος να το βάλει στη φορολογική του δήλωση βάσει νόμου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, Νίκο Υποφάντη, εξαιρείται, δεν παίρνει το επίδομα. Και λέει γιατί. Χθες όμως το εξής, ο κύριος Θεοχάρης ήταν λίγο πιο σαφής, ότι για λίγα ευρώ η συγκεκριμένη αίτηση η οποία έχει γίνει και έχει βγάλει εκτός συστήματος 150, 200, 300 ευρώ των δικαιούχων ενδεχομένως να επανεξεταστεί η αίταση. Σωστό. Και να δοθούν τα χρήματα στο τέλος. Ακριβώς. Ένα ευρώ όμως, κύριε Υποφάντη, μπορεί να είναι και ένα ευρώ, δύο ευρώ. Τα λίγα είναι. Ναι, δεν μας το προσδιορίσε. Δεν το προσδιορίσε ακριβώς. Δεν το προσδιορίσε. Αλλά νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως το άνεργο που είπαμε πριν, που έχασε το επίδομά του για 150 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτή την υπόθεση δεν θα την αντέξει μέσα. Κάνω μια πρόταση πριν επανέλθουμε στο θέμα, γιατί έχουμε και το μεσοπρόθεσμο, έτσι, που λέει βρείτε 7 δις για τα επόμενα 3 χρόνια. Πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι λένε οι καλοί μας φίλοι εκεί. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι μέρα νύχτα είναι στο χωράφι και θα σας πω και κάτι άλλο. Λίγοι από τους πολιτικούς ξέρουν τι σημαίνει χωράφι. Να μπεις με το πολύ κρύο να βγάλεις τα κρεμμύδια, να βγάλεις το λάχανο, να μαζέψεις ελιές, να μαζέψεις πορτοκάλια, να τα φορτώσεις, να τα πας στη λαϊκή, να τα πουλήσεις και ξανά την άλλη μέρα τα ίδια. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Καλώ τα παιδιά. Γιώργο, εγώ έλα, Σταύρο. Μέρι, Γιώργο, βρισκόμαστε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Εδώ που από το πρωί η παραγωγή αλλά και οι επαγγελματίες πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ναι. Καθώς, όπως λένε, δεν ικανοποιούνται ούτε από τις ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν χθες όσον αφορά στο νομοσχέδιο. Να δώσουμε τον λόγο καταρχήν στον κύριο Μακρύδη, ο οποίος εκπροσωπεί τους παραγωγούς. Κύριε Μακρύδη, καλό μεσημέρι. Δεν σας βρίσκει σύμφωνος οι τροποποιήσεις που γίνανε. Συνεχίζετε τις κινητοποιήσεις σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συνεχίζουμε λόγω της αδιάλακτης. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε λόγω της αδιάλακτης τάσης η οποία κρατάει το Υπουργείο Ανάπτυξης, μιας και δεν ικανοποίησε θεσμικά από τις θέσεις μας που έχουν οι παραγωγοί. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Συνεχίζουμε τις απεργίες μας. Μέχρι πότε. Και νομίζω ότι... Μέχρι πότε, κύριε Πρόεδρε. Και αύριο θα υπάρξει. Και την Πρωτομαγιά. Και αύριο θα υπάρξει. Και αύριο θα υπάρξει απεργία. Θα πάμε στο κέντρο της πόλης εδώ στην Καμάρα και θα διαθέσουμε δωρεάν προϊόντα, κύριε Αυτιά. Δωρεάν προϊόντα λοιπόν για τους καταναλωτές. Και ξέρετε, ο κόσμος, επειδή στη λαϊκή βρίσκει φτηνά πράγματα, θέλει τι, θέλει καλές τιμές, θέλει φτηνά προϊόντα, αγαπητέ Πρόεδρε. Γι' αυτό λέγεται και λαϊκή. Αλλιώς θα λεγόταν πολυτελείας αντί για λαϊκή. Εγώ θέλω να πω το εξής για να επισημάνω. Ναι. Εσείς μπορείτε να μου βρείτε ένα οποιοδήποτε προϊόν σε εκτός από λαϊκές αγορές πάνω από 50-60 τιμές και να διαλέξει ο καταναλωτής ποιο θέλει, ανάλογα με το βαλάντιό του. Μάλιστα. Μόνο στη λαϊκή αγορά συμβαίνει αυτό. Πουθενά άλλου. Είστε απόλυτα σαφείς. Σας ευχαριστώ γιατί έχετε. Πάμε. Τους επαγγελματίες. Πάμε και στους επαγγελματίες. Έλα, Πρόεδρε. Γεια σας, κύριε Αυτιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς. Να είστε καλά κι εσύ. Εμείς ζητάμε την απόσταση του νομοσχεδίου. Ξανά διαβούλευση από την αρχή, διότι δεν μπορεί να μας θεωρεί καταστήματα και να μας αναθεωρεί την άδεια κάθε 3 χρόνια. Ή είμαστε καταστήματα ή δεν είμαστε. Είναι το νομοσχέδιο όλο λάθος. Θέλουμε δημόσια διαβούλευση όλοι οι συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το δείχνουμε ότι σήμερα δεν δουλεύουν οι λαϊκές αγορές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και αύριο θα δουλέψουν και θα δούμε πώς θα τραβήξει. Να είστε λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά με τη διατύπωση των θέσεων. Πάμε κύριε Αθήνα. 30 δεύτερα, κύριε Αυτιά. Πάμε, Πρόεδρε. Μ' ακούτε? Ναι, Πρόεδρε. 30 δεύτερα. Ενημερώσαμε χτες τον Υπουργό, τον κύριο Καράγλου, ο οποίος έχει συμφωνήσει ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να πάμε σε δημόσια διαβούλευση. Σήμερα σας ομιλούμε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ενημερώσαμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιτζικώστα. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι τα μέτρα αυτά που πάνε να κάνουν για τις λαϊκές αγορές δεν είναι υλοποιήσιμα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι μάλιστα, οι λαϊκές αγορές είναι για να πουλάνε φθηνά προϊόντα. Λοιπόν, και όχι να τις οδηγήσουμε, να τις οδηγούμε σε αδιέξοδο. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και τους δυο σας, να είστε καλά. Αυτά τα νέα από τη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε σε ένα καλό φίλο. Γνωριζόμαστε χρόνια. Είναι ο κύριος Μόσχος. Είναι ο. Και λέω καλός φίλος γιατί. Γιατί χρόνια μιλάει για μειωμένες τιμές. Έχει μοιράσει σε φτωχούς προϊόντα. Αγωνίζεται μέρα νύχτα. Έλα, Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Κύριε Μόσχο. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Δεν τα μοιράζω. Τα προϊόντα δεν τα μοιράζω εγώ στους καταναλωτές, τα μοιράζουν οι παραγωγοί. Έτσι, μπράβο, ναι. Και λοιπόν, οι επαγγελματίες, οι λαϊκές αγορές καθημερινώς και βάζουν όλη τη δύναμή τους. Θέλω το εξής. Τα προβλήματα είναι κοινά όπως, ναι, τα ναι. Προβλήματα είναι κοινά όπως ακούσατε και από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δυστυχώς, να πάρουμε την καλοπροαίρετη πλευρά και να πούμε ότι οι κακοί σύμβουλοι έχουν συμβουλέψει τόσο τον κύριο Σκορδά όσο και τον κύριο Χατζηδάκη. Τι κακή συμβουλή του δώσανε. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, τι κακή συμβουλή του δώσανε. Ναι. Από τη στιγμή που εγώ, μπαίνοντας στη λαϊκή, κάνω τη βόλτα μου από την αρχή μέχρι το τέλος, ξανακάνω άλλη μια βόλτα, έχω δει τις τιμές και όπου βρω την καλή τιμή παρεμβαίνω. Αυτή είναι η μεθοδολογία. Σε καμία λαϊκή ο καταναλωτής δεν μπαίνει από τη μία άκρη στην άλλη. Μπαίνει τότε δεν ξέρει να ψωνίζει, κύριε Μόσχο. Τι λέτε. Πάρα πολύ μεγάλες. Κύριε Μόσχο. Κύριε Κοφάντη, εντάξει, σας ακούμε καθημερινώς. Σας ακούμε καθημερινώς. Σας κοφαντείτε τις λαϊκές αγορές. Κύριε Μόσχο, αφήστε τα αυτά. Νίκο, αφήστε τα αυτά. Άσε να το πει. Είστε συκοφάντης.
Αφήστε τα αυτά. Σας ακούσαμε και αυτά. Ο κόσμος που ξέρει να ψωνίζει στη λαϊκή αγορά. Σας ακούμε καθημερινά. Νίκο. Εδώ βγήκαμε. Μη μου επιτίθεστε προσωπικά. Ακούστε, κύριε Μόσχο. Είστε παπαγαλάκια της κυβέρνησης. Πάκαλα, εντάξει. Αφήστε τα τσιτάτα αυτά, κύριε Μόσχο, και απαντήστε σε ένα ζήτημα. Πρόεδρε. Το Υπουργείο έκανε πίσω. Μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. 10.000 ατόμων δείξατε τα σουτιέν. Δεν τα έδειξα εγώ τα σουτιέν. Δεν τα έδειξα εγώ τα σουτιέν. Εσείς τα θέλατε τα σουτιέν. Νίκο, ένα λεπτό. Πρόεδρε. Τώρα δεν είναι διάλογο αυτό. Πρόεδρε. Δεν είναι διάλογο αυτό. Θα μιλάτε εσύ καθόλου. Πρόεδρε. Δεν είναι διάλογο αυτό. Κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι διάλογο αυτό. Νίκο, μισό λεπτό. Αγαπητέ Πρόεδρε. Μόνο στο διάλογο. Αγαπητέ Πρόεδρε. Κουβεντιάζουμε πόσα χρόνια, 20. 20 χρόνια δεν κουβεντιάζουμε. Μπράβο. Δεν μπορεί να γίνεται συγκοφαντία. Ένα λεπτό. Εντάξει, ένα συγκοφαντίο. Ένα λεπτό. Πρόεδρε. Τέσσερι εκεί πέρα. Πρόεδρε. Μόνος μου εδώ. Πρόεδρε. Τα τελειώσανε. Πρόεδρε. Θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αυτιά. Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αγαπητέ Πρόεδρε. Πρόεδρε μου. Πρόεδρε. Σημασία δεν έχει η φωνή. Σημασία έχει το επιχείρημα. Στα επιχειρήματα είμαστε όλοι καλοί. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Με αυτό που γίνεται τώρα, οι τιμές θα πέσουν ή θα πάμε σε μια ανεκατοσούρα και δεν θα ξέρει κανείς τι να βρει. Αλλά λέω το εξής. Οι τιμές θα ανέβουν. Γιατί, κύριε Αυτιά, γιατί, γιατί. Οι τιμές θα ανέβουν. Γιατί όταν θέλουν να δώσουν τη δυνατότητα στους Δήμους να μειώσει την κάθε λαϊκή 100 παραγωγούς, θα μείνουν λιγότερες και θα ανέβουν οι τιμές. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εκείνο που θέλουν να κάνουν, θέλουν να καταστρέψουν τις λαϊκές υπέρ των μεγάλων συμφερόντων. Τώρα, περίμενε. Να μην έχει ο παραγωγός μέσα στη λαϊκή για να τα παίρνει το σούπερ μάρκετ. Μπορώ να απαντήσω στον κύριο Αμέσως, ένα λεπτό. Πρόεδρε. Αυτή είναι η ουσία, η τελευταία που είπε ο πρόεδρος. Ένα λεπτό. Το νομοσχέδιο αυτό, κύριε. Περίμενε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, θέλω μια χάρη από σένα. Ο Νίκος ο Υποφάτης. Εγώ σταματάω. Ένα λεπτό. Κυρία. Πρόεδρε. Όχι, όχι, κύριε, είναι άδικο. Είναι άδικος ο κύριος Μόσχος. Είναι άδικος. Είναι άδικος. Πρόεδρε. Νίκο. Είναι άδικος. Νίκο. Είναι άδικος αυτά που λέει. Μετά από τόσα χρόνια. Άσε να το χειριστώ. Νίκο. Άσε να το χειριστώ. Πρόεδρε. Είσαι εκεί και εγώ εδώ. Πρόεδρε, άκου να δεις. Έχω κι εγώ δυνατή φωνή. Η συγκοφαντία και η λάσπη, κύριε Αυτιά. Περίμενε δύο λεπτά. Περίμενε δύο λεπτά. Η λάσπη δεν θα περάσει. Πρόεδρε, άκουσε με δύο λεπτά. Ο Νίκος ο Υποφάτης είναι ένα παιδί βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Άκουσε με. Και αυτός ξυπνάει ναι, πρωί όπως και εσύ. Άκουσε με. Υπέρ το μεγάλο συμβαίνει. Πρόεδρε, λάθος, άκουσε με. Λάθος. Αυτός ο οποίος κανένα διαφωνεί. Άκουσε με δύο λεπτά. Ένας που διαφωνεί μαζί σου, δεν εκπροσωπεί μεγάλα συμφέροντα, έχει μια άλλη άποψη για ένα πράγμα που πάει να γίνει. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλοι σε αυτό τον τόπο μπορούμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας και στο τέλος αυτός ο οποίος έχει τα καλύτερα και τα ισχυρότερα επιχειρήματα αυτός τελικά πείθει τον κόσμο. Τέλος. Άρα λοιπόν... Άρα, πρόεδρε! Κάνει λάθος. Χθες από το πρωί. Περίμενε, περίμενε. Πρόεδρε, ναι. Περίμενε. Χθες από το πρωί η τηλεόραση του Sky έχει αφιερώσει χρόνο απεριόριστο στο να μιλήσετε και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι συνδικαλιστές. Τη συγκέντρωση τη δείξανε βεβαίως. Εγώ την άδειξα. Εδώ ήμασταν. Εδώ ήμασταν. Εγώ, πρόεδρε. Τη συγκέντρωση εδώ. Τη δείξαμε όλα. Λοιπόν, αλλά το Στριγκάκι και το Σοβρακάκι το οποίο κρεμάσατε έξω από τη Βουλή στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να το απαγορεύσουν τα συνδικαλιστές. Πρόεδρε, είναι ένας θεσμός εκεί. Εσείς όπως και να το κάνουμε. Παιδιά, το εσείς το κρεμάσατε. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα είναι οι τιμές. 50.000. Πρόεδρε, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι οι τιμές. Αυτό σας πείραξε ότι έδειξαν την εικόνα αυτή. Παιδιά, πρόεδρε, οι τιμές. Εντάξει τώρα το ίδιο και το ίδιο, μας το πεις 100 φορές, μας το πες εχθές. Πάλι μας λες τα πρόεδρε, ίδια. Εντάξει τα στριγκάκια και τα στριγκάκια. Οι τιμές. Το καταδικάζετε σε αυτό. Δείξε και λίγο τον κόσμο. Λοιπόν, το καταδικάζετε. Πρόεδρε, οι τιμές παίζουν ρόλο. Νίκο, παιδιά. Το καταδικάζουμε, ωραία, και τι έγινε. Παιδιά, τέλος, μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Εσείς τι καταδικάζετε. Πρόεδρε, όχι η μπάλα στην εξέδρα. Πες μου λοιπόν. Πες μου, πρόεδρε. Ναι, θέλουν να κάνουν. Πες μου για τις τιμές, πρόεδρε. Των θέσεων. Θα έχει λήξει το θέμα, ρε παιδιά, εδώ και ώρα. Τι είπαμε, οι τιμές είπαμε θα αυξηθούν, δεν πρόκειται να μειωθούν. Γιατί? Όταν χωρίζουν τους παραγωγούς με τους επαγγελματίες. Όταν χωρίζουν τους παραγωγούς με τους επαγγελματίες. Γιατί μειώνεται ο αριθμός που συμμετέχει στα παζάρια, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γιατί θα μειωθεί ο αριθμός. Γιατί ακριβώς το Αθήνα είναι εξαιρετικό στο Δήμο. Όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί. Ρε παιδιά, γιατί μιλάτε όλοι μαζί. Πώς γιατί δεν μιλάτε. Δεν ισχύει. Στρατηγέ, σε χαλάσανε και σένα.
Δεν με χαλάσανε καθόλου. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Να πει ο άνθρωπος. Και σήμερα ο αριθμός των που μπορεί να τοποθετεί. Λέει η πρόεδρε εδώ, ο αγαπητός κύριος Γουρίδης, ναι, αντί για 200 θα είναι 100 στις λαϊκές, άρα οι τιμές θα αυξηθούν. Αυτό λέει ο κύριος Γουρίδης. Ο κύριος Βλαχογιάννης διαφωνεί και λέει δεν θα γίνει αυτό. Ποιος διαφωνεί. Υπάρχει διαφωνία. Ο Σγουρίδης λέει θα μειωθεί ο αριθμός. Ο Βλαχογιάννης λέει δεν θα αυξηθούν οι τιμές, θα παραμείνουν ίδιες. Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια. Καλά, θα έρθει ο κύριος Βλαχογιάννης. Θα έρθει ο κύριος Βλαχογιάννης να μας κατεβάσει τις ταμπέλες. Λοιπόν, κοιτάτε, εδώ θέλει να κάνει, εδώ θέλει να πάρει τις θέσεις από τους παραγωγούς. Πήγαινε, Ρετάκη. Θέλει να πάρει τις θέσεις από τους παραγωγούς, ναι, και από τους επαγγελματίες και να τις ξανακληρώσει. Το 2014. Δεν γίνεται, γίνεται όλα με αξιοκρατία, δεν γίνεται με κλήρωση. Ούτε εσάς σας έβαλε με κλήρωση εκεί στο Sky, ούτε βάζουν με κλήρωση κανέναν υπουργό, ούτε κανένας βουλευτής βγαίνει με κλήρωση. Εμείς έχουμε κάποια χρόνια στην πλάτη μας, έχουμε κάποια προϊόντα. Άλλος έχει θερμοκήπιο, άλλος έχει χωράφι, άλλος έχει αυτοκίνητο, άλλος έχει δεξαμενή, άλλος έχει τρακτέρ. Αυτά όλα είναι κριτήρια. Άλλος έχει παιδιά, άλλος δεν έχει παιδιά, άλλος έχει μια ηλικία. Όλα αυτά μπορεί να τα μαζέψει η κυβέρνηση και αξιοκρατικά. Αξιοκρατικά να δώσει θέσεις. Δεν μπορεί να κληρώνει τις θέσεις. Δεν μπορεί με κλήρωση εμένα που έχω πάρει 100.000 δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα να πάρω ένα τρακτέρ. Πρόεδρε, υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των θέσεων. Πρόεδρε, δεν πήρε τίποτα πίσω. Πρόεδρε, θα το κάνει. Σιγά που το πήρε πίσω. Πρόεδρε, για να πάμε στον πρόεδρο. Πρόεδρε, υπάρχει δυνατότητα. Πρόεδρε, το ρεπορτάζ λίγο να σου πω. Πρόεδρε, στη Βουλή είπε θα γίνει μια φορά, άπαξε μετά πάνε ρολόι. Υπάρχει η δυνατότητα. Να γίνει κλήρωση. Να γίνει, συγγνώμη, να γίνει μια φορά κλήρωση και μετά ρολόι. Το πήρε πίσω, έτσι το παίρνει πίσω. Το παίρνει πίσω, να γίνει μια φορά με αξιοκρατικά κριτήρια και μετά να δούμε. Γιατί δεν το λες έτσι. Δηλαδή, πώς θέλεις να λες. Εγώ λέω το ρεπορτάζ. Ακούστε κύριε Μόσχο, παρεξηγείτε ορισμένα πράγματα. Εγώ λέω αυτό που έγινε στη Βουλή χτες. Εγώ παρεξηγώ. Αφού μου λες το πήρε πίσω. Πήρε πίσω την κλήρωση. Η κλήρωση που θα έκανε κάθε χρόνο. Δεν το πήρε πίσω και είπε μια φορά άπαξ και μετά ρολόι. Χειρότερο. Όχι, δεν το πήρε. Χειρότερο είναι αυτό. Λέει θα κάνω κλήρωση μια φορά. Όχι, δεν το πήρα. Αφού λέει θα κάνω κλήρωση μια φορά και μετά ρολόι. Δηλαδή ακόμα χειρότερα. Άμα πάρει μια φορά δεν πάρει θέση, δεν θα πάρει ποτέ. Αφού δεν ξέρετε από λαϊκές αγορές, άλλα πράγματα ξέρετε. Τι λέτε κύριε Μόσχο, τι λέτε, τι λέτε κύριε Μόσχο. Λοιπόν, πρόεδρε, τι λέτε κύριε Μόσχο. Πρόεδρε, πρόεδρε, μέχρι το Σαββατοκύριακο να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και θα δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κύριε Αυτιά, κάνουμε έκκληση, κάνουμε έκκληση στον κύριο Κατζηδάκη και απόψε το απόγευμα να δεχτεί τις ομοσπονδίες. Αύριο θα έχουμε διανομή. Πιστεύω να σας ακούει τώρα. Ναι, κάνω έκκληση για να είναι και ο κύριος Κορδάς μπροστά, να βρεθούν εκείνες οι λύσεις, να γίνει μια απόσυρση του νομοσχεδίου, ώστε να βρούμε μια άκρη και να κάνουμε για καλό και των παραγωγών και των πολιτών αλλά και των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Το τελευταίο μετερίζει που είναι οι λαϊκές, είτε ηθελημένα είτε κατά λάθος. Εγώ θέλω να πιστεύω κατά λάθος. Ναι. Έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε πρόεδρε, μια λύση. Ευχαριστώ. Θα σας μιλήσει λίγο και ο γραμματέας. Ευχαριστώ θερμά, πρόεδρε. Πάω σε διάλειμμα, πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μόσχο. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. 12 και 31 πρώτα λεπτά. Υπάρχουν ένθεν και ένθεν απόψεις. Και βέβαια, Νίκο, όπως αντιλαμβάνεσαι, μπορεί να γίνει ανταλλαγή στην κλήρωση. Δηλαδή, κληρώθηκε στο 2, κληρώθηκα το 7. Να πας εσύ στο 2 και εγώ στο 7. Έχει γίνει σε πολλές λαϊκές στην περιφέρεια. Μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει για τους καταναλωτές. Αύριο, αν μου επιτρέπεις, στην Άνω Νέα Σμύρνη, στη λαϊκή του περιστέριου, του Κολονού, της Δραπετσόνας, της Νίκαιας, του Μενιδίου και της Ελευσίνας, θα μοιράσουν δωρεάν αγροτικά προϊόντα από τις 10.30 το πρωί. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγατε κύριε Σγουρίδη ότι θα μειωθεί ο αριθμός και θα ανέβουν οι τιμές. Και ο κύριος Βλαχογιάννης λέει όχι, δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Ξέρετε, η λαϊκή είναι αποκούμπη στον κόσμο. Πάει και βρίσκει φτηνά πράγματα. Και αυτό ρωτάει ο κόσμος. Το αν θα κάτσει ο Σγουρίδης στον αριθμό 1, ή αν κάτσει η Νικολοπούλου στο 4, ή ο Βλαχογιάννης στο 8, ή ο Πετράκος στο 48, ξέρετε τι θα δει. Σε τι τιμή πουλάνε όλοι αυτοί. Ο κόσμος κοιτάει ποιος είναι κάτω από το ευρώ και πάει και αγοράζει. Αντί λοιπόν για να καθίσουν και να στρωθούν κάτω και να πούνε σε τι φτηνές τιμές θα πουλάμε, κάθονται και ασχολούνται με το κλήρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Ο κόσμος θέλει φτηνά προϊόντα. Τώρα, το αλυσβερίσι που γινόταν με τις θέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Να λαϊκή να ενισχύει και την τόπια παραγωγή. Ας το δουν οι κύριοι δήμαρχοι. Να ενισχύει και αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Βλαχογιάννη. Κοιτάξτε, για το θέμα της λαϊκής. Ναι. Το χειρίστηκα σαν νομάρχης 8 χρόνια. Αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να χωρίσει, να ξέρει ο πολίτης πού είναι η παραγωγή
και πού είναι η μεταπράξη. Ωραία, αριστερά η παραγωγή, δεξιά η... Η παραγωγή, κύριε, αντιδρούν σε αυτό. Γιατί δύσκολο ήτανε. Γιατί φοβούνται οι παραγωγοί ότι επειδή ο έμπορος μεταπράτηση έχει συνήθως και άλλα προϊόντα, ναι. Άρα θα πάνε σε αυτόν αυτό, κύριε, και θα ψήσουν. Δεν είπα ότι δεν έχει βάση. Σας λέω τώρα σε ποια φάση βρισκόμαστε. Ότι φοβούνται ότι πιθανόν να πάνε μόνο από τη μία πλευρά που είναι οι μεταπράτες και να χάσουν η παραγωγή. Είναι ένας βάσιμος φόβος, τον εξετάζει το Υπουργείο. Είδατε ήδη ότι σαφής. Πάει στην κλήρωση άπαξ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σγουρίδη. Κυκλικά. Είναι πολύ θετικό αυτό. Να μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά και ακόμα είναι ανοιχτό το Υπουργείο σε διάλογο. Μακάρι, όπως το είπε ο Νίκος. Σκοπός ποιος είναι? Να πέσουν οι τιμές. Και αυτό να φύγουν είναι. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν θέση στη λαϊκή. Κύριε Βλαχογιάννη, αυτός που δίνει τις άδειες. Πάμε στον κύριο Σγουρίδη. Πάμε στον κύριο Σγουρίδη. Ο κύριος Σγουρίδης είπε το εξής επιχείρημα. Ότι θα μειωθεί ο αριθμός, άρα θα ανέβουν οι τιμές. Ο υποφάτης το ξέρει καλά το θέμα. Ναι, ναι, κύριε Σγουρίδη. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Ότι τα επιχειρήματα τα καλύτερα είναι αυτά τα οποία στο τέλος υπερισχύουν. Η πείρα μου έχει δείξει τώρα 20 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά. Ότι. Τα ισχυρότερα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία στο τέλος υπερισχύουν. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο γενικά σε αυτό το οποίο έχετε πει προηγουμένως, κύριε Αυτιά. Ποια είναι προκειμένου τα συμφέροντα που θέλουμε να καταργήσουμε? Τα συμφέροντα αυτή τη στιγμή είναι οι ιδιοκτήτες των μεγάλων σούπερ μάρκετ, κύριε. Είναι δυνατόν τώρα να ολοκληρώσει ο κύριος Σγουρίδης. Αυτό είναι στο μεσοπρόθεσμο. Είναι δυνατόν να λέμε ότι είναι στοιχείο του μεσοπρόθεσμου. Ο λαϊκισμός πρέπει να έχει ένα όριο. Είναι μέσα στο μεσοπρόθεσμο. Παιδιά, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο άνθρωπος κουβέντα. Να στεριώσει. Υποψήφιος ευρωβουλευτής είναι. Αφήστε το να πει μια λέξη. Εσείς τσέχτε τις θέσεις σας στη Βουλή. Πάμε, κύριε Σγουρίδη. Δεν έχω πρόβλημα. Θέμα θέσεων. Στην θέμα πούμε, ανταλλαγή απόψεων. Και δεν έχω πρόβλημα κι αν είναι και ζωηρό το πάνελ. Εκείνο το είμαστε ζωηροί εμείς εδώ. Καλό είναι αυτό. Έτσι. Καλό είναι διότι κρατάει την τηλεθέαση. Εκείνο όμως όχι, αποκαλύπτει την αλήθεια. Λάθος. Έχει ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να αποκαλύπτει. Λοιπόν, πάμε μετά το διάλειμμα, λοιπόν, γιατί η τηλεόραση είναι σαν το μπάσκετ. Τα λες τσακα τσακα και τελειώνουμε. Ελάτε. Θα μειωθούν οι τιμές όταν μπορούν να υπάρχουν περισσότεροι παραγωγοί, οι οποίοι ανακατεμένοι μαζί με τους εμπόρους θα μπορούν να επιλέγονται οι τιμές. Και με σαφή ταμπέλα όπως είναι τώρα που ξέρει ο άνθρωπος που πάει να ψωνίσει ότι αυτός είναι παραγωγός και ο άλλος είναι έμπορος. Αυτό το ξέρει και ο κ. Βλαχογιάννης. Αυτό γινόταν πάντα. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, σε ένα λεπτό επιστρέφουμε να μιλήσει η καταναλώτρια εδώ και η καλή φίλη και ο Νίκος και ο φοροτεχνικός μας. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Η ώρα είναι 1:20. Τόλισαν το θέμα των λαϊκών. Πετράκος και Βλαχογιάννης στο διάλειμμα. Ο κύριος Βλαχογιάννης χρόνια νομάρχης στα Τρίκαλα. Ο κύριος Πετράκος, λοιπόν, να τους καλέσει τώρα ο υπουργός να δείτε τι λύσεις έδωσαν πριν από λίγη ώρα. Και κάτι άλλο. Εάν έλεγαν ελάτε σε ένα τραπέζι για να δούμε τις τιμές και πώς μέσω της μείωσης των τιμών, πώς θα κάνουμε ορθολογικότερη την κατανομή σας μέσα στη λαϊκή. Τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά και θα έλεγε και ο πολίτης, ξέρετε τι, κουβεντιάζουν για μένα. Διαφορετικά όλα τα άλλα είναι μηδέν ιστοπηλίκιον που έλεγε και ο Γιώργος ο Παπανδρέου όταν διάβαζε και έκανε λάθη στην ανάγνωση. Λοιπόν, κύριε Σγουρίδη, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες, η κυρία Νικολοπούλου με την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, Πολύδωρας Νικολόπουλος Ζώης Ψωμιάδης και βέβαια εδώ μπαίνουν θέματα σοβαρά. Κύριε Σγουρίδη, ερωτώ το εξής. Η κατάσταση η οποία τώρα περιγράφεται με τον κόσμο θέλει στήριξη. Η Ευρώπη λέει τέλος οι φόροι. Δεν αντέχει άλλο ο Έλληνας. Διότι και η ίδια η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι λύγησε ο ελληνικός λαός από αυτά τα βάρη. Δυστυχώς όμως έχουμε ένα νέο μεσοπρόθεσμο. Το οποίο? Το οποίο θα οδηγήσει σε περισσότερα βάρη στον ελληνικό λαό και αυτό αμέσως μόλις τελειώσουν οι ευρωεκλογές. Το φοβάστε αυτό? Μα ήδη είναι στα σκαριά. Ήδη με νόμους για να πάρουμε τις υπόλοιπες δόσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου, ήδη πρέπει να υπάρχουν προαπαιτούμενα. Και τα προαπαιτούμενα φορτώνουν βάρη φορολογικά στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Κύριε Σγουρίδη, κατατίθεται αύριο. Αύριο λένε. Αύριο θα λοιπόν και θα δούμε. Αύριο κατατίθεται στη Βουλή. Το πρώτο κομμάτι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αύριο θα ξέρουμε για αυτά τα 7 δις. Η Ευρώπη λέει δεν αντέχει άλλο. Ένας-ένας. Άρα κυρία Νικολοπούλου, πολύ ορθά λέει ο κύριος Γουρίδης, θα δούμε τα πώς και τα γιατί.
Άρα, εσείς κύριε Σγουρίδη, λέτε: εγώ θέλω να πάω στην Ευρώπη για να πω ότι κύριοι, αυτός ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε από τα μνημόνια. Αυτό θέλετε να πείτε, έτσι. Για να υπάρξει μια ανεξάρτητη φωνή, ναι, των Ελλήνων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, που τώρα πια, ναι, θα πρέπει να έχει περισσότερο ενεργό ρόλο στις αποφάσεις και να ελέγχει περισσότερο τα διορισμένα όργανα των Βρυξελών και, μάλιστα, του Στρασβούργου. Κυρία Νικολοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής, το θέμα που πάω τώρα σας ενδιαφέρει ως μάνα και βέβαια θα παρέμβουν και ο κύριος Λαχογιάννης και ο κύριος Πετράκος. Νίκο Πουφάντη, ασκήθηκε, ναι, κακουργηματική. Είναι ο κύριος Λάπας στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έλα, καλό μεσημέρι. Γιώργο, λοιπόν, πριν από μισή ώρα περίπου μετετράπη κατηγορία από πλημέλημα σε κακούργημα. Για την ακρίβεια και οι τέσσερις που έχουν προσαχθεί εδώ στον δεύτερο ανακριτή έφυγαν με χειροπέδες. Θα επιστρέψουν εδώ στα δικαστήρια στο κτίριο 9 την Παρασκευή να απολογηθούν για κακούργημα, ναι, που έχει να κάνει με ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο. Και ο Έλληνας ιδιοκτήτης, Δημήτρη. Και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης. Και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης, ακριβώς. Ναι. Έχω, Νίκο, έχει, ναι, να κάνει ότι ο ιδιοκτήτης είναι ένας Βούλγαρος. Ο οποίος. Ο επίσημος ιδιοκτήτης είναι ένας Βούλγαρος, ναι. Λοιπόν, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει βρεθεί. Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει κάτω οι δικηγόροι των, ναι, κατηγορουμένων. Μιλάνε μεταξύ τους και από λεπτό σε λεπτό θα μας κάνουν κάποια δήλωση. Προφανώς για την μετατροπή της κατηγορίας, επίσης θέλω να επισημάνω. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Στάτσης σε αυτό που έλεγε χθες. Πριν πάω στον Δημήτρη τον Στεφόπουλο, φίλες και φίλοι, επειδή ρωτάτε γιατί δεν πήρε θέση ο Δήμαρχος Ελληνικού, έχω τον Αντιδήμαρχο Ελληνικού στην τηλεφωνική γραμμή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος Βλάχος. Για πρώτη, ναι, φορά στέλεχος του Δήμου βγαίνει στην τηλεόραση. Κύριε Βλάχο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, δεν είναι η πρώτη φορά και χθες βγήκα στις τηλεοράσεις, κύριε Αυτιά. Δεν κρυβόμαστε από ό,τι ακούω. Ναι, ναι. Εμείς η προτεραιότητά μας, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι επάνω στον τραγικό θάνατο του παιδιού δεν θα πέσουμε στη σπέκουλα. Περιμένουμε λοιπόν να γίνει η κηδεία του παιδιού που θα γίνει σήμερα στις 4, ναι, και μετά ο κύριος Δήμαρχος θα κάνει δηλώσεις σε όλους τους, σε όποιο κανάλι και σε όποιο ραδιόφωνο θέλει. Δεν θα μπορούσε. Μπορώ να σας πω. Ένα λεπτό. Επειδή είστε άνθρωπος που. Αρκετά χρόνια τα λέμε από μια ελληνιότητα που έχετε. Πολύ κοινωνική. Δεν θα μπορούσε να πει ο αγαπητός Δήμαρχος Ελληνικού, ξέρουμε και τους αγώνες του που έχει κάνει κλπ. Να πει ότι είμαι στη διάθεση των αρχών για οποιοδήποτε λάθος έκανε ο Δήμος μου. Αυτό θα το εκτιμούσε η κοινή γνώμη, αγαπητέ Αντιδήμαρχε. Και οπωσδήποτε ξέρετε ότι έχει κινηθεί η διαδικασία έρευνα. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να την υποκαταστήσω. Και το γνωρίζετε νομίζω και εσείς. Ο κύριος Δήμαρχος και εγώ προσωπικά, αυτό, ναι, που ενδιαφέρει εμένα είναι καταρχήν η υγεία του παιδιού που πάει πάρα πολύ καλά και πρέπει να το πούμε εδώ στον κόσμο. Θα βγει και σήμερα από την εντατική, το Χωρισάκι, που είναι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και είμαι ακόμα στον Πέδον εδώ, κύριε Αυτιά. Ναι. Για να πάμε στην κηδεία και μετά την κηδεία ο κύριος Δήμαρχος θα κάνει σε όλους όποιος θέλει. Μισό λεπτό, γιατί κάτι. Για όλα αυτά, ένα λεπτό, κύριε Αντιδήμαρχε. Δημήτρη Στεφόπουλε, κάτι τρέχει στο ελληνικό. Κάτι έχουμε, τι συμβαίνει. Έλα, Δημήτρη μου. Είναι για δεύτερη. Εμείς βρισκόμαστε στο Λούνα Πάρκ στο ελληνικό. Όπως, ναι, μπορείτε να διακρίνετε λοιπόν στο βάθος του πλάνου, η κυρία με το μπλε και ο κύριος είναι από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Είναι η δεύτερη φορά που έρχονται στο σημείο. Ήρθαν, ναι, και γύρω στις 10:15 το πρωί εδώ. Επιθεώρησαν όλα τα παιχνίδια ένα προς ένα. Έβγαλαν φωτογραφίες, έκαναν μια αυτοψία στο χώρο και συνέχεια αποχώρησαν. Εδώ βλέπουμε ότι ξανά έρχονται. Μιλούν με το αστυνομικό όργανο που βρίσκεται στο σημείο και το οποίο φρουρείται 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έπρεπε να είχαν γίνει στο ξεκίνημα. Δημήτρη, όλα αυτά δεν έπρεπε να είχαν ελεγχθεί, μάλιστα, να είχαν κοιταχτεί όταν έστειναν όλη αυτή αυτό το Λούνα Πάρκ του θανάτου. Φυσικά και θα πρέπει να είχαν γίνει. Όλα θα πρέπει να έχουν γίνει. Αντιδήμαρχε! Σε αυτή τη χώρα περιμένουμε να γίνει πρώτα η τραγωδία και στη συνέχεια να. Αγαπητέ Αντιδήμαρχε, δεν έπρεπε όλα αυτά να είχαν ελεγχθεί όταν ο συγκεκριμένος κύριος ήρθε και είπε: θέλω άδεια. Και τα ξέρει εδώ ο κύριος Λαχογιάννης. Να πει, πάω να στήσω ένα Λούνα Πάρκ. Παιδιά θα έρθουνε. Δεν θα έρθουνε. Καταλαβαίνετε κύριε Αντιδήμαρχε. Επειδή μιλάτε πάρα πολύ και σας ακούω μέσα από τη γραμμή του τηλεφώνου του κινητού, ναι, αυτό που θέλω να σας πω. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ναι, και αυτιά. Ναι. Όταν γίνεται έρευνα, όλοι οι άλλοι σιωπούνε και τι θα βγάλει έρευνα. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός και εγώ δεν μπορώ να υποκαταστήσω. Μα Αντιδήμαρχε, είναι, δεν είναι το θέμα να έχει πεθάνει ένα παιδάκι και μετά να κάνουμε έρευνα. Λαμβάνουμε τα μέτρα μας να μην συμβεί αυτό. Έτσι.
Τι μέτρα πήρε ο Δήμος να μην συμβεί αυτό το πράγμα ή όποιος άλλος είναι αρμόδιος. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι, αλλά... Ναι. Ακούσετε και το απόγευμα. Θα τα δείξει όλα αυτά η έρευνα. Δεν θέλω ούτε να προκαταλάβω κάτι ούτε τίποτα. Σας είπα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Ναι, ναι. Και από αυτές τις τρεις μέρες ναι. Είμαστε στο νοσοκομείο και από προχθές το βράδυ με τον κύριο Δήμαρχο. Ναι. Εχθές και σήμερα όλη μέρα από το πρωί βρισκόμαστε εδώ για το παιδί και του συγγενείς του. Μάλιστα. Και έχουμε αυτή την ευχάριστη θέση που σας είπα ότι το παιδί είναι καλά και βγαίνει από την εντατική. Και έχουμε το τραγικό γεγονός στις 4 ώρα που θα γίνει η κηδεία του άλλου του παιδιού του αδερφού. Κύριε Βλάχο! Αυτό που μπορώ να σας πω και τα άλλα, ο κύριος Δήμαρχος μετά τις 4 ναι. ώρα που θα γίνει η κηδεία. Μάλιστα. Επικοινωνήστε με το γραφείο του. Κοιτάξτε, ότι, ότι συνέβη στο Δήμο σας είναι τραγικό. Και, να μην συνέβαινε σε κανένα Δήμο. Να μην συμβεί ποτέ. Ναι. Και από εδώ και μπρος, όποιος κύριος έρχεται και λέει θέλω Λούνα Πάρκ ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με παιδιά ή ψυχές, να είστε πολύ πολύ αυστηροί. Μα είναι προαπαιτούμενο αυτό. Δε, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κύριε Βλάχο. Καταλαβαίνω. Γιατί καταλαβαίνω, είστε ευαίσθητος άνθρωπος και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Και τη θέση μου. Καταλάβετε και εμένα και τη θέση μου με το παιδί. Βεβαίως. Και δεν πρέπει να σπεκουλάρουμε επάνω σήμερα πριν κηδευτεί το παιδί. Αυτό μόνο. Δηλαδή, είδα τώρα τους ελεκτές που ήρθαν και χάθηκε το παιδί. Έτσι είναι η κυρία Νικολοπούλου. Και το είπε καλά ο βουλευτής. Να, οι ελεκτές, τι να τους κάνω εγώ τώρα που πάνε να ελέγξουν τι. Χάθηκε το παιδί. Το παιδί χάθηκε. Κυρία Νικολοπούλου. Κυρία, κυρία Πιά, με συγχωρείτε για να κλείσω και εγώ επειδή με περιμένω. Ελάτε. Μέσα στο νοσοκομείο, στην Αντάλη. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να σπεκουλάρουμε επάνω αυτή τη στιγμή πριν έχει θαυτεί ένα παιδί. Εδώ έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, κύριε Βλάχο, και το ξέρετε. Ευχαριστώ θερμά. Είναι χάθηκε λοιπόν. Επιμέλημα έγινε, τα λέμε. Ευχαριστώ, λοιπόν, ασκήθηκε λοιπόν δίωξη για κακούργημα. Θέλω να σου πω, Γιώργο, επειδή έχω εντοπιότητα από την Αργυρούπολη, ναι. ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κλίμα. Μιλάμε για μια καταπληκτική οικογένεια που έχασε το δεύτερο παιδί της. Είναι συγκλονισμένη η κοινωνία της Αργυρούπολης. Δεν περίμενε να συμβεί αυτό και δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι πάνω ή ποιος πρόκειται έτσι, να μπράβο. Βγει να μιλήσει κτλ. Υπάρχουν ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι. Άρα λοιπόν η πρόληψη. Κυρία Νικολοπούλου, είστε μάνα τεσσάρων παιδιών. Αυτό ήθελα να πω και στον κύριο Ποφάντη. Δεν ξέρω εγώ ποια οικογένεια είναι αυτό το παιδί. Μιλάμε για τη ζωή ενός παιδιού, δηλαδή. Όποιο παιδί είναι, έχει πάει σε μία παιδιά και έχουν γίνει και στις παιδικές. Η χαρά έγινε καρές, τραγωδία τώρα, και καταλαβαίνετε. Να πάρει, είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε. Δημήτρη, για υπάρχει τη κάτι ζωή που πρέπει παιδιού. Να πούμε από την περιοχή. Ναι. Ναι. Αυτό που θέλω να προσθέσω λοιπόν από το ρεπορτάζ είναι ότι οι επιθεωρητές της δημόσιας διοίκησης επέστρεψαν εδώ μαζί με ηλεκτρολόγους για να κάνουν μια αυτοψία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και επίσης να, κατά πάσα πιθανότητα να κλείσουν αυτά το ρεύμα για την Κυριακή το μεσημέρι που έρχεται στο σημείο. Το προλαμβάνει θάτερο του θεραπεύει που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, αλλά δυστυχώς στην σύγχρονη Ελλάδα ποτέ δεν έγινε αυτό. Ποτέ. Έλα Δημήτρη. Επιτρέψτε μου λίγο να προσθέσω και ένα σημείο, καθώς μιλήσατε προηγουμένως με τον ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με την επικόλυση που είχαμε εδώ, την επίσημη επικόλυση από την πλευρά της αστυνομίας για το σφράγισμα του Λούνα Πάρκ, αναφέρει πάνω λοιπόν. Το είδα στην κυρία Μπουσδούκου, το είδαμε και το καταλάβαμε, Δημήτρη. Ιακώβ Βασίλ του Σιμεωνόβ. Μάλιστα. Ήταν ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ δικό σου και σε ευχαριστώ. Γιατί δίνεις και εσύ μάχη για την αποκάλυψη της αλήθειας. Κύριε Σγουρίδη, εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας. Ως υποψήφιο ευρωβουλευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες και εσάς, κυρία Νικολοπούλου. Για το καλό της πατρίδας. Βεβαίως. Κύριε Αυτιά, θα μου επιτρέψετε να πω περαστικά και γρήγορα το άλλο Μάλιστα. παιδάκι, έτσι λοιπόν, το δεύτερο παιδάκι. Ο φίλος μου ο κύριος Πετράκος από την Καλαμάτα και ο λοιπόν, πρώην στρατηγός και βουλευτής Τρικάλων, να είστε καλά και δυο. Να πούμε κάτι που πρέπει να το αναδείξετε. Μηδέν χρόνος. Ένα δευτερόλεπτο. Σε καλό τις επόμενες μέρες. Η παραγωγή της Μεσσηνίας είναι σε απόγνωση. Μάλιστα, θα τα πούμε με μια μέρα. Λοιπόν, η πατάτα κινδυνεύει να μην στρατοσυνική επιτυχία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηγεωργίου και τον Νίκο τον Υπουφάντη. Φίλες και φίλοι, η χαρά για μια οικογένεια έγινε τραγωδία. Οι επιθεωρητές έπρεπε να πάνε όταν στηνόταν αυτό το υπαίθριο Λούνα Πάρκ και καλά θα κάνει το κράτος να λάβει τα μέτρα του άριστα στους δικαστές που τους πάνε μέσα για κακούργημα. Να είστε καλά αύριο στις 12 εδώ.